Μια γιορτή για τη σκοποβολή φιλοδοξεί να αποτελέσει ο Πανελλήνιος Αγώνας Πρακτικής Σκοποβολής που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο σκοπευτήριο στο στρατόπεδο Κατσιμήτρου. 250 σκοπευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό δίνουν ραντεβού στα Γιάννενα σε μια διοργάνωση η οποία θέτει χρόνο με το χρόνο ακόμη πιο γερές βάσεις, ενώ μεταξύ άλλων και το τουριστικό ενδιαφέρον εκτοξεύεται στα ύψη. Ιδιαίτερη έμφαση στον παράγοντα αυτό έδωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο αντιπρόεδρος του αθλητικού ομίλου Μπούντο, Μιχάλης Ζαφυρίδης. Η διοργάνωση για την οποία θα πούμε δύο κουβέντες είναι η μεγαλύτερη του έτους και είναι ο Πανελλήνιος Αγώνας Πρακτικής Σκοποβολής Όπλο Χειρός ή Πιστολιού, όπως το λέμε απλά. Είναι η γιορτή της σκοποβολής, ο μεγαλύτερος αγώνας που γίνεται κάθε χρόνο. Και αυτή τη φορά τον διοργανώνουμε στο σκοπευτήριό μας σε εγκαταστάσεις εντός του στρατοπέδου Κατσιμήτρου. Αυτή τη στιγμή έχουμε κλείσει με συμμετοχές, δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους, φτάσαμε στην οροφή. 250 σκοπευτές από την Ελλάδα και αρκετές και μερικές χώρες του εξωτερικού μας τιμούν με την παρουσία τους και φιλοδοξούμε να είναι ένας αγώνας ο οποίος θα μείνει αξέχαστος. Ήδη γνωρίζουμε ότι μαζί με αυτούς έχουν επισκεφτεί την πόλη μας και αρκετοί ακόμα φίλοι, συγγενείς και όλα τα team τα οποία βοηθούν αυτούς τους σκοπευτές, προπονητές και διάφοροι άλλοι, έτσι ώστε τα Γιάννενα θα γεμίσουν τουλάχιστον τις υπόλοιπες ώρες εκτός του αγώνα και με ταξιδιώτες, οι οποίοι θα περιδιαβούν, θα πάνε στα μαγαζιά και παράλληλα δηλαδή θα δημιουργηθεί και ένα ρεύμα τουρισμού. Ο όμιλός μας έχει από εδώ και πολλά χρόνια ασχοληθεί με την λογική, έχει πιάσει τη λογική ότι η σκοποβολή δεν είναι μόνο ένα αγώνισμα, αλλά είναι και ένας τομέας ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και σαν αθλητικός τουρισμός. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή τη βάση έχουμε οργανώσει και άλλα σκοπευτήρια και στο νομό μας, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν κυρίως τουρισμό. Τουρίστες οι οποίοι θα θέλουν να γνωρίσουν και τη σκοποβολή. Για τις συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων που επιβεβαιώνουν τη θέληση και την προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη των αγώνων, αλλά και για την απόφαση του να ασχοληθεί ενεργά με τη σκοποβολή, μίλησε ο Γιώργος Ρίζος, αθλητής του Σωματείου Μπούντο, ο οποίος μάλιστα έχει στο ενεργητικό του και τρεις πανελλήνιες νίκες. Γενικά διοργανώνονται πολλοί αγώνες στα Γιάννενα, καθώς υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και κατάλληλη εμπειρία για το στήσιμο των αγώνων. Ακόμα στον όμιλό μας υπάρχει και η κατάλληλη εμπειρία προπονητών. Και κατά τα χρόνια φυτρώνουν ουσιαστικά πολλοί αθλητές. Τα παιδιά από πολύ νωρίς, από 9 χρονών, μπορούν να αρχίζουν τη σκοποβολή. Είναι πολύ ασφαλές άθλημα, καθώς υπάρχουν πολλά αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια των αθλητών. Μου άρεσε από μικρός η σκοποβολή, μου άρεσαν τα όπλα. Είχα και συγγενείς που ασχολούνταν με το κυνήγι και το κυνήγησα. Άρχισα από τα αεροβόλα μικρός και μετά πήδησα στα πυροβόλα.